Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, την περασμένη Παρασκευή άνοιξε η πλατφόρμα του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για υποβολή αιτήσεων στα σχέδια του Υπουργείου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θερμομόνωση οροφής. Οι προηγούμενες κατηγορίες συνεχίζουν λίγο πολύ ως έχουν. Σημαντική καινοτομία του νέου σχεδίου είναι και η πρόνοια να πούμε για εφάπαξ ποσού επιβράβευσης ύψους 750 ευρώ σε περιπτώσεις που θα υλοποιηθούν στην ίδια κατοικία και τα δύο είδη επενδύσεων. Ήδη είχαμε από την πρώτη μέρα εξαγγελίας αυτής του φωτοβολταϊκά για όλους. Πάρα πολλές αιτήσεις. Είναι εδώ μαζί μου η Μιράντα Αλισάνδρου, η οποία θα μας αναλύσει όλο το σχέδιο και τις κατηγορίες του. Μιράντα μου, έχουμε εικόνα πόσες είναι οι αιτήσεις για το φωτοβολταϊκά για όλους? Σήμερα το πρωί είδαμε ότι υπήρχαν 1.350 αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν, και υπάρχουν και άλλες 1.450 πρόχειρα αποθηκευμένες στο σύστημα. Άρα επιτρέπει και αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, Μιράντα, για όσους δεν έχουν ιδέα ή δεν έχουν ασχοληθεί μέχρι στιγμής, γιατί είπαμε τρέχουν υφιστάμενα σχέδια, είναι και το φωτοβολταϊκά για όλους, να μας εξηγήσεις λοιπόν βήμα-βήμα. Που δούμε και τα σχέδια. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και η ανώτερη λειτουργός υπηρεσίας ενέργειας, Στέλλα Χατζηγιαννακού, να απαντήσουμε στις. Εγώ μαζεύω τις απορίες σας, κυρίες και κύριοι. Η Μιράντα μας εξηγεί και σε πολύ λίγο και η κυρία Χατζηγιαννακού. Να δούμε τώρα και τι μας συμφέρει, τι πρέπει να κάνουμε, διότι δεν ζούμε όλοι σε μια κατοικία που έχει ωραία κεραμίδια να βάλουμε πάνω φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, εμείς ουσιαστικά κάτι αυτό που κάναμε είναι ότι μαζέψαμε τις απορίες των πολιτών για το πώς μπορούν να βάλουν φωτοβολταϊκό και καταγράψαμε μέσα από αυτήν την έρευνα τις διάφορες προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα. Λοιπόν, για στέγη οικίας υπάρχει. Ουσιαστικά έγινε μία πρόσφατη τροποποίηση της Βουλής και δεν χρειάζεται πλέον η άδεια οικοδομής. Άδεια οικοδομής δεν χρειάζεται επίσης ούτε για γειτονικό όμορο τεμάχιο, το οποίο είναι μέσα στο ίδιο το τεμάχιο όπου βρίσκεται η οικία. Και εάν βεβαίως, υπό την προϋπόθεση είναι ότι το φωτοβολταϊκό θα είναι γύρω στα 20 τετραγωνικά μέτρα. Λοιπόν, η άδεια δεν χρειάζεται να είναι. Σίγουρα για να βάλεις φωτοβολταϊκά, την άδεια για τα σχέδια πρέπει να είναι πριν από το 17, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν. Και να σου πω ότι ήδη μια τηλεθεάτρια λέει: καλημέρα σας, να σας αναφέρω την μπλόκαρη σελίδα, δεν μπορούμε να κάνουμε αίτηση. Δεν ξέρω αν είναι επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι, θα μας το απαντήσει η κυρία Χατζηγιάννη να ακούσει την πορεία αυτό. Σε παλιές κατοικίες, σε παλιές οικοδομές, θα πρέπει να γίνει το φωτοβολταϊκό να είναι ισχύος μέχρι 4,2 κιλοβάτ, διότι κυρίως είναι σε μονοφασικές εγκαταστάσεις, ενώ σε τριφασικές μπορούν να μπουν μέχρι 10,4 κιλοβάτ. Αυτό που θα κάνει ο καταναλωτής είναι να ζητήσει από την ΑΕΚ ή να μπει διαδικτυακά στη σελίδα του διαχειριστή συστήματος διανομής και να βρει την κατανάλωση των τελευταίων 2 χρόνων. Έχει σημασία δηλαδή πόσο καταναλώνω, αν καταναλώνω πολύ? Βεβαίως, διότι πρόκειται για ένα σχέδιο ιδιοκατανάλωσης. Είμαι μεν παραγωγός, αλλά με στόχο να ιδιοκαταναλώνω. Άρα, όσο πιο κοντά στις ανάγκες μου είναι αυτό το σύστημα, τόσο καλύτερο θα είναι η απόδοση του συστήματος που έχω. Λοιπόν, ακολούθως θα πρέπει κάποιος να πάρει προσφορές, τουλάχιστον από 3 εταιρείες εγκαταστάτες. Τους εγκαταστάτες μπορεί. Αυτούς. Ναι, είναι αυτό που είναι στη σελίδα. Ναι, βεβαίως. Είναι στο μικρό. Είναι το μικρό εγκαταστατών. Είναι στη σελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας, αλλά και στην υπηρεσία και στο ταμείο, στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι εκεί που βρίσκουμε όλα τα σχέδια. Εκεί που βρίσκουμε που όλα τα σχέδια. Για παράδειγμα, εγώ μπήκα στην κατηγορία Α2 φωτοβολταϊκά, έβαλα τα νοικοκυριά για παράδειγμα και πάω και μπήκα στους εμπορευόμενους. Είναι εκεί? Ναι. Μάλιστα, εκεί. Λοιπόν, ακολούθως από αυτόν που θα ζητήσουμε την προσφορά θα κάνει μια τεχνική μελέτη και την εγκατάσταση και από εκεί και πέρα ο ίδιος θα υποβάλει στην ΑΕΚ την αίτηση και θα λάβει η απάντηση, οφείλει η ΑΕΚ να δώσει απάντηση εντός ενός μήνα. Δηλαδή, Μιράντα μου, μπαίνω σε αυτή τη σελίδα που είναι οι διάφορες κατηγορίες, την ετοιμάζω εκεί και πάει στην ΑΕΚ ή την τυπώνω και πώς, έτσι που λες?
είναι τη βεβαίωση μπορώ να την πάρω είτε από την ΑΕΚ, να ζητήσω, μπορείς να υποβάλεις αίτημα στην ΑΕΚ ή να μπεις στην ιστοσελίδα του διαχειριστή συστήματος διανομής και εκεί μπορείς να τη βγάλεις αυτόματα. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, όταν γίνει η υπογραφή της σύμβασης με την ΑΕΚ, θα μπορεί να προχωρήσει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Είναι το πεδίο ελεύθερο να προχωρήσει. Όταν ολοκληρωθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, θα γίνει ο έλεγχος από την ΑΕΚ και εφόσον διαπιστωθεί ότι όλα είναι εντάξει, γίνεται θα γίνει η σύνδεση. Η σύνδεση ναι. Τώρα μιλούσαμε για το net metering μέχρι αυτή τη στιγμή και έχουμε και το virtual net metering που διαφοροποιείται, είναι δηλαδή εκτός της κατοικίας για την οποία θα θέλουμε την ηλεκτροδότηση. Ναι. Ναι. Αν μας ενδιαφέρει να βάλουμε σε οικόπεδο, αν έχουμε ένα διαθέσιμο οικόπεδο, αυτό δεν επιτρέπεται σε αστικές περιοχές, διότι πολλοί ρωτούν αν δικαιούνται. Δεν δικαιούνται επίσης σε περιοχές Natura. Υπάρχει ελάχιστη απόσταση από αεροδρόμια. Άρα όλα αυτά, αφού υποβληθεί η αίτηση για το χωράφι στο οποίο θα γίνει αυτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού, θα έρθει η πολεοδομία και θα μας πει η αρμόδια αρχή. Άρα είσαι χωράφι, το virtual net metering, δηλαδή τοποθετώ κάπου αλλού μακριά από την κοινά μου. Είσαι και έλυφος, δηλαδή στην οροφή κάποιας άλλης οικοδομής. Που... Ή στην οροφή κάποιας άλλης οικοδομής. Εκεί δεν χρειάζεται άδεια. Λοιπόν. Από φέτος έχει εγκριθεί όπως σε νόμιμα ανεγυρώμενες οικοδομές μπορεί να μπει σε κέλυφος της οικοδομής, δηλαδή στις εξωτερικές τοιχοποιίες. Εγώ έχω δει τέτοιες εγκαταστάσεις στη Λευκωσία, τουλάχιστον μία υπάρχει. Στην πρόσωψη, ας πούμε, μιας κατοικίας. Ναι, ή στην πίσω πλευρά, ναι. Είτε στα πλαϊνά. Ναι, να τα βάζουν όπως είναι οι πίνακες ζωγραφικής, να βάζουν τους πίνακες στον φωτοβολταϊκό. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν, πλέον όμως υπάρχουν... Ναι, λέει και συγχαθέσεις τώρα, να τα βάζουν από την πλευρά που χτυπάει και ο ήλιος, έτσι που... Ναι, βεβαίως. Ναι. Υπάρχουν πλέον όμως και τεχνολογίες, όπως μας είχε μπει και στη συνάντηση που είχαμε με την κυρία Χατζηγιαννακού, και στο εξωτερικό ήδη υπάρχουν φωτοβολταϊκά σε κεραμίδια, σε πλακόστρωτον και κάγκελα. Εμείς ρωτήσαμε την πολεοδομία κατά πόσον το εφιστάμενο πλαίσιο καλύπτει αυτές τις επενδύσεις. Μας είπαν πως ναι, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Όμως φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουν έρθει αυτά τα υλικά προς αξιοποίηση από τους εισαγωγείς στην Κύπρο. Λοιπόν, πάμε στη διαμέρισμα τώρα. Ναι. Σε χωράφι, νομίζω. Ναι, είμαστε σε χωράφι που σε έχουμε χωράφι. Και μιλάμε για την εξασφάλιση άδειας από τον One-Stop Shop. Ναι. Πλέον μπορεί το One-Stop Shop του Υπουργείου, το Υπηρεσία Ενιαίας Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Ενέργειας να έχει γίνει για τις μεγάλες επενδύσεις φωτοβολταϊκών, τόσο ώστε να διοδοτούνται γρήγορα και να προχωρούν. Όμως έχουν ενταχθεί και τα οικιακά φωτοβολταϊκά σε αυτόν. Σήμερα όμως, στην παρούσα φάση, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει από το Υπουργείο Ενέργειας, επειδή ακόμη δεν έχουν διασυνδεθεί όλες οι υπηρεσίες της πολεοδομίας κλπ, του ΙΣΡΑΕΚ, του διαχειριστή και της πολεοδομίας, στην παρούσα φάση κάποιος υποβάλλει την αίτησή του και το σύστημα το ίδιο, η υπηρεσία, το One Stop Shop, θα έρθει να προχωρήσει για να δώσει τις άδειες όσον ταχύτερα γίνεται. Λοιπόν, πολλοί ρωτούν πόσο χρόνο χρειάζονται για αυτές τις άδειες οικοδομής, για αυτές τις άδειες τις πολεοδομικές. Αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2002 μια νέα νομοθεσία και έχουν τεθεί νέα αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα και από τον Ιούλιο του 2024 θα υπάρχουν ακόμα πιο αυστηρά χρονοδιαγράμματα ούτως ώστε οι αιτήσεις να προχωρούν, οι πολεοδομικές για χωράφια κλπ. Όχι το 2002, ναι. Νωρίτερα, από το 2002. 2022, μάλιστα, ναι. Με συγχωρείς. Ναι. Λοιπόν, τρέχουμε τις κάρτες. Μιράντα, μας ακούει τηλεφωνικό τελικά η κυρία Στέλλα Χατζηγιαννακού. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τρέχουμε εδώ με τη Μιράντα Αλισάνδρου κάποιες έτσι, διαφάνειες που μας έχει ετοιμάσει και σας ρωτάμε και εσάς για τις απορίες μας. Κυρία Χατζηγιαννακού, μια παρένθεση όμως. Είναι κάτω η ιστοσελίδα αυτή τη στιγμή, ούτε εγώ μπορώ να μπω. Του Ταμείου για τις αιτήσεις. Έχετε ενημέρωση? Ναι, έχω και εγώ ενημέρωση πριν από λίγο ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα όσον αφορά την πλατφόρμα του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, οι οποίες προσπαθούν να επιλυθούν από την εταιρεία. Είναι, φαντάζομαι, λόγω και του φόρτου, έτσι, τώρα που μπαίνει μέσα ο κόσμος για, για τα σχέδια. Λοιπόν, Μιράντα, πάμε στο διαμέρισμα. Ναι. Να πούμε κάτι άλλο πριν, ότι σε γεωργική γη δικαιούται κάποιος να βάλει φωτοβολταϊκά, υπό την προϋπόθεση είναι ότι θα είναι διπλή χρήση, δηλαδή θα μπουν σε υπερυψωμένες βάσεις, ούτως ώστε να μπορεί και η καλλιέργεια, να εξασφαλίζεται η συνέχεια της καλλιέργειας. Και μάλιστα μελέτες έχουν δείξει ότι, ότι οι καλλιέργειες έχουν καλύτερη απόδοση όταν υπάρχουν φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, σε διαμέρισμα χρειάζεται η συγκατάθεση του 75% των ιδιοκτητών, εάν θα μπει το φωτοβολταϊκό σε κοινόχρηστο χώρο. Εάν κάποιος έχει δικό του χώρο στην ορόφη, δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός. Roof garden, για παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, και πάμε στο, έτσι να τις τρέχουμε τις κάρτες. Ναι, ναι, τα ωφέλη, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή επιγόμαστε για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, στην πράσινη μετάβαση, και πρέπει να είναι έθνοια όλων μας ότι η κλιματική αλλαγή, διότι μας αφορά όλους. Άρα, η παραγωγή πράσινου ηλεκτρισμού για ίδιο κατανάλωση είναι πάρα πολύ σημαντική και η ηλιακή ενέργεια στην Κύπρο, την οποία έχουμε για 9 μήνες το χρόνο, είναι ό,τι καλύτερο. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε χρήματα. Και υπάρχουν όμως κάποιες προϋποθέσεις για να έχουμε μέγιστον όφελος. Το ένα είναι, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, η χρήση της ηλιακής ενέργειας παράγεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής και επίσης η δυναμικότητα του συστήματος θα είναι, να είναι όσο πιο κοντά στην κατανάλωσή μας. Δηλαδή, για ένα μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο, με βάση τα στατιστικά, έχουμε έναν, όπως φαίνεται και στην επόμενη κάρτα, είναι ένα σύστημα 4 κιλοβάτ, είναι ικανοποιητικό, και γιατί μπορεί να μας παράγει περίπου 6.400 κιλοβατόρες, ενώ η μέση κατανάλωση του νοικοκυριού είναι γύρω στις 6.000 κιλοβατόρες. Μάλιστα. Με το net meter θα γίνει και απόσβεση σε 3 χρόνια. Ναι, ακριβώς, για να γίνει απόσβεση. Ο τρόπος που λειτουργεί το net metering είναι, χρησιμοποιείται το σύστημα της ΑΕΚ ως για διοχέτευση της πλεονάζουσας ενέργειας στο δίκτυο και ο συμψηφισμός γίνεται αναδημηνία. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ, θα υπάρχει μηδενισμός του πλεονάσματος ενέργειας ανά τριετία, κάτι το οποίο θα ξεκινήσει από το 2026. Εννοείς, αν έχω βάλει τα φωτοβολταϊκά, πέρασαν 3 χρόνια και έχω πλεονασμό, θα μου τον μηδενίζουν μετά από 3 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, για να μην το μαζεύω, δεν πρέπει να το διοχετεύσω κάπου αλλού? Επειδή δεν έχουμε ακόμη στην Κύπρο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, αυτός θα πρέπει για την καλύτερη οικονομία του όλου συστήματος προς όφελος όλων να μηδενίζεται η παραγωγή. Λοιπόν, νομίζω να αφήσουμε την κυρία Χατζηγιαννακού να μας πει για την ορθή χρήση και τα καλύτερα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε. Και να λύσουμε και πρόσθετες απορίες των τηλεθεατών. Ναι, ναι. Σας χαιρετώ, κυρία Χατζηγιαννακού, ξανά. Λέμε με τη Μιράντα. Στο μεταξύ, ο κύριος Μάριος εδώ λέει: αν δεν εκδόθηκε ακόμη ο τίτλος ιδιοκτησίας, αλλά υπάρχει ρεύμα κανονικά στην οικία, τι γίνεται? Μας ακούει, κυρία Χατζηγιαννακού? Ο τίτλος ιδιοκτησίας εννοείται για να μπορέσει να εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό. Ναι. Είμαι με την εντύπωση ότι η αρχή ηλεκτρισμού δεν θα δεχτεί κάποια αίτηση. Θέλει την άδεια. Θέλει την άδεια. Ή χωρίς τουλάχιστον το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί για την αγορά ή την ενοικίαση του συγκεκριμένου συγκεκριμένης οικίας. Είτε είναι διαμέρισμα, είτε είναι μονοκατοικία. Ο κύριος Νικόλας λέει αν γίνεται να βάλει φωτοβολταϊκά σε μία κατοικία και να καλύπτει και δεύτερη με την παραγωγή.
Στην παρούσα φάση, το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει επιτρέπει το συμψηφισμό μεταξύ ενός φωτοβολταϊκού και ενός μετρητή κατανάλωσης μόνο. Συνεπώς, ένα φωτοβολταϊκό, όταν θα εγκατασταθεί, συμψηφίζεται μόνο με έναν λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα. Τώρα, είπαμε αλλά ότι... δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση αυτό που ζητά ο πολίτης. Ναι. Είπαμε τώρα, κυρία Χατζηγιανακού, ότι είχε ανοίξει και το νέο σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους, που η διαφοροποίησή του σε σχέση με τα άλλα είναι ότι ουσιαστικά δεν πληρώνει. Πληρώνει μέσα από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, παίρνει μια πιο χαμηλή αρχική χορηγία ο καταναλωτής και στη συνέχεια γίνεται η απόσβεση μέσα από το λογαριασμό της ΑΕΚ. Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο το οποίο διαφοροποιείται που πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές, οι τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής και της αίτησης. Είπαμε ότι αυτή την ώρα είναι κάτω το σύστημα. Έχουμε συνέχεια παράπονα για αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνομαι είναι και αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Καινοτομίας. Θυμίζει εποχές και της πύλης του εμβολιασμού σε κάθε περίπτωση. Τι συστήνετε εσείς στους καταναλωτές, κυρία Χατζηγιανακού? Είπαμε, μας είπε και πριν η Μιράντα, πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνει ο καθένας σπίτι του αναλόγως και της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ένα σπίτι όπου η κατανάλωση, αν έρχεται ο λογαριασμός, είναι περίπου 120 με 150 ευρώ το μήνα, είναι σύσταση και εδώ, από φωτοβολταϊκά, δηλαδή φωτοβολταϊκά για όλους, ισχύει και σε σχέση με το ποιοι θα κάνουν την απόσβεση ή μπορεί να μην χρειάζονται όλοι λόγω της εξοικονόμησης από μόνοι τους της ενέργειας? Σε ποιους συμφέρει ουσιαστικά κάτι? Ναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε βασικά τις καταναλώσεις του κάθε σπιτιού και όχι το κόστος του λογαριασμού, διότι το κόστος διαφέρει αναλόγως του κόστους του καυσίμου και του κόστους των ρήπων που πληρώνουμε. Mm-hmm. Ενώ η κατανάλωση, αν τη δούμε διαχρονικά μέσα στα έτη, λίγο πολύ θα είναι σταθερή, εκτός και αν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μέσα στο νοικοκυριό. Δηλαδή, αν υπήρχαν παιδιά τα οποία έφευγαν και πήγαν mm-hmm. για σπουδές, ή αν έχει αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν στο υποστατικό. Επομένως, είναι καλύτερο να βλέπουμε τις καταναλώσεις παρά το κόστος των μηνιαίων ή των διμηνιαίων που πληρώνουμε στους λογαριασμούς mm-hmm. για να μπορέσουμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Λοιπόν, το πρώτο μέτρο σίγουρα το οποίο συστήνουμε εμείς είναι τα μέτρα της εξοικονόμησης, δηλαδή εκεί και όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνεται τουλάχιστον θερμομόνωση της οροφής. Και το δεύτερο είναι η σωστή διαστασιολόγηση του φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του υποστατικού. Αυτό με τη θερμομόνωση τώρα έρχεται, είναι ισχύει και για το σχέδιο για φωτοβολταϊκά για όλους, τα 750 ευρώ εφάπαξ ποσό μπόνους, επειδή θα κάνουν και τα δύο, κυρία Χατζηγιανακού? Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, όταν λέει στην περίπτωση, Μιράντα μου, και αν γνωρίζει εσύ, απαντά, έχω δύο μηνύματα που έχουν να κάνουν με την περίπτωση που εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη είναι ο ένα, ο σύζυγο, για παράδειγμα, και το ρεύμα είναι στο όνομα κάποιου άλλου, τη συζύγου ή άλλο. Πώ δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ, σωστά? Υπάρχει για την νέα κατηγορία φωτοβολταϊκά για όλου, επειδή ακριβώ η αποπληρωμή θα γίνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρισμού, θα πρέπει ο ιδιοκτήτη του υποστατικού και το άτομο στο οποίο είναι ο λογαριασμός ηλεκτρισμού να είναι το ίδιο. Μάλιστα. Άρα τι γίνεται εδώ, πας στην ΑΕΚ και αλλάζεις το προφανώς ο μόνος τρόπος. Ναι, ναι. Θα πρέπει να ζητηθεί μέσω της ΑΕΚ η αλλαγή του δικαιούχου του λογαριασμού ηλεκτρισμού. Τώρα, Μιράντα, μας έλεγες πριν σε σχέση με το μετά από 3 χρόνια τι μας είπες, ότι μηδενίζεται το ισοζύγιο, αν θέλεις. Βεβαίως, ναι. Εδώ... ναι, να εξηγήσω εδώ τους λόγους. Ναι, εξηγήστε, κυρία Χατζηγιανακού, μαζί με το ερώτημα του τηλεθεατή που λέει ότι στους παλιούς καταναλωτές μηδενιζόταν κάθε χρόνο το Μάρτιο. Τώρα λέει θα είναι κάθε 3 χρόνια και πριν από το 26, απλά να το διευκρινίσουμε, λέει. Ναι, από πέρσι τον Απρίλιο που τέθηκε σε εφαρμογή των νέων πλαίσιων για την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδιοκατανάλωση, έχει αλλάξει αυτό το σημείο. Παλαιότερα, ωστόσο, η απόσβεση, ο μηδενισμός γινόταν, συγγνώμη, σε 12 μήνες. Από πέρσι, με βάση των νέων σχέδιων, ο μηδενισμός για τις κατοικίες γίνεται κάθε 3 χρόνια, αρχίζει ενωμένης από το 2026, ανεξαρτήτως του πότε έχεις βάλει το φωτοβολταϊκό στο σύστημα.
και για τα εμπορικά και βιομηχανικά φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι κάτω από το net billing, παραμένει ετήσιος ο μηδενισμός. Δηλαδή στους 12 μήνες μηδενίζεται το όποιον πλεόνασμα. Ο λόγος που μηδενίζεται το πλεόνασμα είναι ακριβώς αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι επειδή το σχέδιο αφορά ίδιο κατανάλωση, δηλαδή παραγωγή ηλεκτρισμού για ίδια χρήση, είναι ορθότερο να γίνεται σωστή διαστασιολόγηση όσο πιο κοντά στις ανάγκες μας, για να μην έχουμε ακριβώς αυτά τα πολύ μεγάλα πλεονάσματα που θα διοχετεύονται στο δίκτυο και δεν θα χρησιμοποιούνται στο σημείο παραγωγής τους. Μάλιστα. Απλά για τις κατοικίες δίνουμε έναν περιθώριο 3 χρόνων που θεωρούμε ότι είναι πολύ ικανοποιητικό να καταναλώσει τα όποια πλεονάσματα υπάρχουν εντός εκείνης της περίοδου, ούτως ώστε για να υποφεληθεί το μέγιστο από την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού του συστήματος. Κυρία Χατζηνακού, γνωρίζουμε σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, πόσα είναι τα φωτοβολταϊκά ή τι ενέργεια παράγεται επί συνόλου στη χώρα μας? Ναι, βασικά τα φωτοβολταϊκά τα οποία χρησιμοποιούνται για ίδιο κατανάλωση, τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που έχουμε, έχουν πλησιάσει το 40% της παραγωγής, συνολικής εγκατεστημένης ισχύς από συστήματα ανανεώσιμων πηγών. Δηλαδή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ότι είναι γύρω στα 52.000 φωτοβολταϊκά net metering οικιακά, τα οποία έχουν μια δυναμικότητα 240 MW και λόγω των προσπαθειών που έγιναν τα τελευταία χρόνια είχαμε μια ανάυξηση των τελευταίων έτος, 140 MW η εγκατάσταση. Ναι. Γι' αυτό το πρόβλημα, θέλετε, που μένει, είναι σε σχέση στο πότε αν μπορούσε να υπάρχει μια αποθήκευση στο σπίτι, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το πήγαινε έλα της ενέργειας, του ρεύματος από και προς του συστήματος της αρχής ηλεκτρισμού, αντιλαμβάνομαι. Και εδώ λένε οι τηλεθεατές ότι έπρεπε να έχει υπάρχει καλλιακά, να αγοράζαμε μερίδιο, είναι σε αυτή τη διαδικασία τους άλλους, με δόσεις είτε εφάβαξ ποσό, αυτό θα είδαμε και πολύ πιο γρήγορο, λέει ένας τηλεθεατής. Να πούμε κάτι, ότι θα υπάρξουν, ελπίζουμε σύντομα στο μέλλον, και οι ενεργειακές κοινότητες και οι κοινότητες ΑΠΕ. Αναμένουμε ότι θα γίνουν οι κανονισμοί της ΡΑΕΚ, ούτως ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και αυτόν. Άρα θα μπορούν κάποιοι, είτε μπορεί να αφορά πολυκατοικίες, μπορεί να αφορά όντως κοινότητες, οι δήμους, και κάποιοι οι πολίτες θα μπορούν να γίνουν μέτοχοι σε αυτά τα φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Τώρα, κυρία Χατζηγιαννακού, λέει εδώ ο Δημήτριος, έχω 2 ρολόγια ρεύματος, το ένα για το σπίτι με φωτοβολταϊκά και το δεύτερο ρολόγιο αφορά τριφασικό ρεύμα για διάτρηση νερού στον ίδιο χώρο. Το ρεύμα της διάτρησης δεν μπορεί να συμψηφίζεται με την παραγωγή των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών? Δυστυχώς, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στην παρούσα φάση όχι. Εκτός από τον μετρητή του σπιτιού, ο μόνος επιπρόσθετος μετρητής που μπορεί να συμψηφιστεί στην περίπτωση των κατοικιών με net metering είναι οι μετρητές για τους θερμοσυσσωρευτές, τα συστήματα που είχαν παλιά για θέρμανση μέσω ηλεκτρισμού. Μάλιστα. Εδώ ο κύριος Χάις λέει, εμάς που δεν μας καλύπτει πλήρως το φωτοβολταϊκό σύστημα, μιλάτε γιατί είναι κάποιοι που έβαλαν φωτοβολταϊκά πριν από 5 χρόνια. Μπορούμε να πάρουμε χορηγία για να μεγαλώσουμε το σύστημα? Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εντός των ορίων της εγκατεστημένης ισχύς της κάθε κατηγορίας στην οποία θα ειδηθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, και είναι άλλοι που έχουν ρεύμα. Λέει ότι είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης. Συγγνώμη, είναι το δεύτερο ερώτημα για το θέμα ότι πρέπει να είναι πάνω στο όνομα του ιδιοκτήτη το ρεύμα. Είναι λάθος, γιατί όταν το μεταβιβάσω το ρεύμα στο όνομά μου, θα φαίνεται ότι τώρα έγινε στο όνομά μου, δηλαδή το 2024. Άρα θα έχει πρόβλημα με τα υπόλοιπα της αδείας? Όχι, αφού μετρά το κάθε υποστατικό, δεν αφορά τον ίδιο. Οι άδειες αφορούν το υποστατικό, δεν είναι προσωποπαγής, υπολειοδομική, οικοδομική άδεια. Συνεπώς δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα εκεί. Και αν είναι ένα σπίτι, κυρία Χατζηγιαννακού, που τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχει κατανάλωση για διάφορους λόγους, αυτό πώς το προσπερνάνε, το θέμα που χρειάζεται το λογαριασμός? Αυτό θα μπορεί να ξεπεραστεί για τα καινούργια, γιατί κυρίως υφίσταται για τα καινούργια κτίρια. Εντάξει, και για σπίτια τα οποία το τελευταίο χρόνο, 1 ή 2 χρόνια, δεν έχουν καταναλώσει, ναι, επειδή δεν κατοικούνται ή μπορεί να είναι απλά για χρήση για τους καλοκαιρινούς μήνες.
Για τα καινούργια σπίτια μετράει η μελέτη η οποία γίνεται από τον εμπειρογνώμονα στη βάση και του πιστοποιητικού του κτηρίου και των αναμενόμενων καταναλώσεων που θα έχει. Είμαστε σε συζητήσεις για την τροποποίηση του πλαισίου και τώρα υπάρχει η σκέψη ούτως ώστε να μην λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες καταναλώσεις, αλλά το όριο του φορτίου που παρέχει η ΑΕΚ σε κάθε υποστατικό. Άρα αναλόγως του ορίου αυτού θα είναι και το όριο του φωτοβολταϊκού που θα μπορούν να εγκαταστήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να πάμε σε αυτά που μας έχει ετοιμάσει η Μιράντα μου σε σχέση και με τη διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών. Ναι. Τα οποία αγοράζουμε είναι στην Κύπρο. Δεν ξέρω πότε ήταν η πρώτη χρονιά εγκατάσταση φωτοβολταϊκού που έχουμε στην Κύπρο. Κυρία Χατζηγιανναγό, πότε βάζουμε φωτοβολταϊκά? Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν σχέδια που πηγαίνουν πριν το 2000. Ναι, αλλά και κάποια από μόνοι τους κάποια στιγμή. Δηλαδή από με την ΑΕΚ. Νομίζω, κυρία Χατζηγιανναγό, είναι από το 2005 που είχαν ξεκινήσει, ναι, που είχε ξεκινήσει το Ταμείο να απεκέξει. Άρα κάποια στιγμή δεν έχουμε μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι 25-30 τύπος. 20 με 25 χρόνια. Άρα σιγά σιγά θα πρέπει να ξέρουμε και τι τα κάνουμε αυτά. Ναι, έχουμε μιλήσει με το Τμήμα Περιβάλλοντος και όπως μας έχουν ενημερώσει, διεξάγεται αυτή τη στιγμή μία διαβούλευση για τη διαχείριση των αποβλήτων. Τα πρώτα αποβλήτα αναμένεται ότι θα υπάρξουν το 2030 και θα είναι γύρω στους 315 τόνους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μικρών ποσοστών αποβλήτων, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις των εισαγωγέων. Και διεξάγεται τώρα μία διαβούλευση μεταξύ των εισαγωγέων και της μη κυβερνητικής οργάνωσης WE, η οποία είναι το σύστημα συλλογικής διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, είτε για ένταξη των φωτοβολταϊκών σε αυτόν το σύστημα, είτε για δημιουργία νέου συστήματος διαλογής. Σε αυτόν, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, θα υπάρχει και η συμπερίληψη των παραταριών αποθήκευσης ενέργειας, διότι είναι και αυτόν ένα μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στο μέλλον. Για τους καταναλώτες θα είναι δωρεάν το κόστος. Απλά πρέπει να πάρουν άλλα πάνελς. Κυρία Χατζηγιανναγκού, να ρωτήσω στη σχέση, λέει εδώ τώρα ο κύριος Χάρης, η πεθερή μου, είναι με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δεν έχουν λεφτά, είναι σε ένα μικρό προσφυγικό σπίτι. Πόσα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη για ένα σύστημα? Ναι, οι λήψεις του ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος υπάγονται στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών, που είναι η κατηγορία Α2 του σχεδίου. Ναι. Όπου έχουν χορηγία 1.250 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ με μέγιστον 6.250. Στη βάση αυτού του ποσού μπορούν να εγκαταστήσουν μέχρι και 5 κιλοβάτ σύστημα χωρίς να χρειαστεί να κάνουν οποιαδήποτε επένδυση ήδη, διότι το Ταμείο μπορεί να καταβάλει τη χορηγία προς εξόφληση των τιμολογίων απευθείας στους εγκαταστάτες. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κυρία Χατζηγιανναγκού, γιατί το έχουμε ακούσει ως παράπονο, που θέλουν ευάλωτες ομάδες να βοηθηθούν με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, αλλά είναι σε οροφές, για παράδειγμα, είτε σε προσφυγικούς είτε σε άλλους συνοικισμούς, που είναι με αμίαντο οι οροφές και δεν τους επιτρέπεται. Αυτό τώρα γιατί να πρέπει ήδη να υπομισθούν, να τους στερηθεί δηλαδή και αυτό το δικαίωμα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και να μην μπορούν να βάλουν και κάτι άλλο? Υπάρχουν κάποιες λύσεις? Πού πρέπει να αποταθούν αυτοί οι άνθρωποι? Ξέρετε, κάποια περιοχή στον Αγίο Νικόλα, αλλά Μεσού, για παράδειγμα. Ναι, σίγουρα, εντάξει, οι προσφυγικές κατοικίες, επειδή υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει ίσως να δούμε τα συγκεκριμένα παράπονα αιτήματα μαζί και με το Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες λύσεις. Θα μπορούσαν τα συγκεκριμένα άτομα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως από την κυρία Λιθάνδρου, να καταφύγουν στο virtual net metering, που είναι εγκατάσταση σε κάποια άλλη οροφή ή σε κάποιον τεμάχιον που θα πρέπει, φαντάζομαι δεν θα έχουν ήδη, να τους παραχωρήσει κάπου το κράτος. Γιατί άμα είναι σε προσφυγικούς συνοικισμούς, νομίζω να έχουν κι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χατζηγιανναγκού. Μιράντα μου, ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση. Θα μας έρχεσαι συχνά, γιατί είναι πολλές οι ερωτήσεις του κόσμου που θέλει να δούμε και αύριο τι γίνεται με αυτό το σύστημα που έπεσε, για να δούμε με τις αιτήσεις τι τρέχει. Απλώς θέλω να πω κάτι έτσι, ολοκληρώνοντας κάτι, ότι δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά για όλους. Τρέχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία τα φωτοβολταϊκά για όλους θα δεχτούν
δεχτούν μέχρι 6.000 αιτήσεις, αν και από ό,τι μας είπε ο Υπουργός θα μπορούσαν να καλύψουν και περισσότερα. Όμως υπάρχουν και άλλα σχέδια χορηγιών, αυτά που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Τα σχέδια τα οποία δίνουν μέχρι 1.500 ευρώ χορηγία. Και είναι και της θερμομόνωσης μαζί, που είπαμε ότι θα δοθεί και το εφάρμοσης. Βεβαίως, που δίνουν πόνους. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε